Να, ξεκινάμε. Βλέπω ότι με ακούτε. Ε, σήμερα μαζί σας η Όλγα. Η Μαρία λείπει και δεν θα μπορεί να κάνει σας παρουσίαση. Αλλά δεν πειράζει. Θα κάνουμε μαζί ό,τι να θυμηθώ, κάτι να απαντήσω στις ερωτήσεις σας και θα πω τα τελευταία νέα της εταιρεία. Πάμε παρακάτω. Η Μαρία μας λείπει, είπαμε πριν από 100 χρόνια, ένα καλλιτέχνη επιστημονική φαντασία επικοινώνησε τον κόσμο, το μέλλον, ε, όπως το φανταζόταν 200 χρόνια αργότερα. Προέβλεψε ότι τα οχήματα θα κινούνταν από πάνω το έδαφο σε ελαφριέ γραμμέ. Επίση, ο καλλιτέχνη προέβλεψε μια ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη. Έκανε λάθο όμω 100 Χρόνια. Δηλαδή, εμεί φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο πολύ νωρίτερα παρά προέβλεψε αυτό ο καλλιτέχνη. Αυτή είναι η πραγματικότητά μα. Τι βλέπουμε εμεί στον δρόμο, Βλέπουμε πολύ κίνηση σε κάθε χώρα, ακόμα και στην Ελλάδα, όταν πάμε σε, τελικά, όταν ε, ε, πάνε εργάτες στην ε, δουλειά και στην επιστροφή, γίνεται φοβερή κίνηση. Και σε λιμινιοϊκές περιοχές, στη Πυριαία, βλέπετε πώς έρχονται τα κοντέινερ και καμιά φορά ένα δέμα μπορεί να περιμένεις ένα μήνα, γιατί, δυστυχώς, το λιμάνι κάθονται και δεν προλαβαίνουν να ξεφορτωθούν. Τα πρώτα δύο προβλήματα των σύγχρονων μεταφορών είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Αυτό νομίζω ξέρετε και εσείς όλοι. Το τρίτο, μόλυνση περιβάλλοντος. Και... Να πούμε για μόλυνση περιβάλλοντος, λίγα λόγια, με λίγα λόγια, κατασκευάζοντας δρόμους, ο άνθρωπος εισβάλλει στη φύση και η ίδια η φύση έχει δική του ροή, υπάρξει και ε, και αντιστέκεται στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι υπήμονος. Είναι τόσο υπήμονος που αρχίζει να ξεχνά ότι ο ίδιος σκοτώνει το κόσμο στον όποιον ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για τη φύση. Ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα ε, εκπευ... βγάζουν μεγάλη ποσότητα καυσαέριων, τα οποία καυσαέρια μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα διαβρώνουν επιφάνεια μέσω της όξινης βροχής. Το επόμενο πιο σημαντικό πρόβλημα της εποχής μας είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Oh, ναι, right, εδώ. Ε, καταστέρηση το σλάιτ. Ε, είναι μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, είπαμε. Η ναι. μεταφ... μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στη ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα το περιβάλλοντος, επειδή συνδέοντας το αυτοκίνητο με μία μπρίζα, συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, ε, οι οποίοι μολύνουν το περιβάλλον. Ένας τρόπος να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι η κατασκευή αυτοκίνητων με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο τέταρτος στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπαθούν να σηκώσουν τη μεταφορά από την επιφάνεια της γης στο δεύτερο επίπεδο. Όπου δεν υπάρχουν προβλήματα με την τοποθέτηση δρομών, ε, σε λάχους, χαράδες, ποτάμια, δάση, χαράδες. Αλλά κατέληξαν μόνο στη κατασκευή του ίδιου δρόμου τοποθετούμενος σε τεράστιες πυλώνες. Η τεράστια κατανάλωση υλικών είναι προφανής. Οι προσπάθειες για, να κατασκευ... για την κατασκευή του δρόμου απαντά... oh, συγγνώμη, ανάποδα έγινε τον περασμένο αιώνια στη Γερμανία. Τόσο και στις μέρες μας στη Κίνα, το τραμ με τροχούς στην οροφή διαφέρει από το τραμ έδαφος, ε, στο... ό,τι καταλαβαίνει τη λιγότερα χώρο στο έδαφος. Αλλά αυτή είναι η μόνη διαφορά. Ε, το τελευταίρι που βλέπετε αριστερά και τα ενέργεια βαγόνια στο δεξιά, ε, δεν έχουν τη δική τους μηχανή, σέρνοντος από ένα ε, σχοινί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Και βέβαια μπορούμε, πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ αργό μεταφορικό. Απόσπασμα του γενικού σχεδιαστή των τεχνολογίων χορτής Skyway Anatoly Yunitsky. Δημιουργούμε μία βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτή τη αεροπορικών, συντροδρομικών και οδικών μεταφορών. Δηλαδή, θα είναι τελείως διαφορετική. Αυτή είναι η μεταφορά που πρόβληψε ο καλλιτέχνη επιστημονική φαντασίες. Ναι. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή μεταφορά δευτέρου επίπεδου. Τις τεντώνες χορτές ο άνθρωπος χρησιμοποίησε εδώ και πολύ καιρό. Το βλέπουμε και εδώ, έτσι, πώς χρησιμοποίησαμε. Με το ίδιο τρόπο λειτουργούν οι δομές γραμμή της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμο, χρη, ε, χρησιμεύσουν ως βάση για δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Ε, και εδώ βλέπετε ε, διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, ε, που βλέπετε σε αυτή η εικόνα. Ε, λόγω της ανθικτικότητας των στηριγμάτων ε, στηρι, ε, και του το έδαφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφο μεταφοράς καϊβή είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες καταλυσπίσεις, ε, τσουνάμι, σεισμού και άλλες φυσικές καταστροφές καθώς και τρομακτικές ενέργειες. Υπάρχουν τρεις μορφές δομών γραμμής. Η μη άκαμπτη, άκαμπτη και εύκαμπτη. Τώρα να σας δείξω εδώ. Ε, σε αυτή την εικόνα είναι εύκαμπτη και η μη άκαμπτη. Έκαμπτη, εύκαμπτη, που είναι πιο ε, είναι διπλή, είναι πιο γύρι, έτσι, που βλέπετε στο πίσω πλάνο. Και εδώ η άκαμπτη. Είναι πιο ελαφρή. Ο, τώρα έχουμε και πιο, ακόμα πιο ελαφρή από αυτές, αλλά από αυτές τρεις να πούμε, έτσι. Ο Εφευρέτης και... Just, να πάμε και, και, εδώ είναι τα ίδια γραμμέ. Α, εδώ μπορώ να πω και ε, έχουμε και, άλλη μία, άλλες γραμμές τώρα που δεν αναφέρουν το slide. Αυτό είναι ε, για μεταφορικά α, οχήματα. Τώρα η Μαρία σας έλεγε. Ο Εφευρητή και γυναικό σχεδιαστή των τεχνολογίων χορτής Ανατόλη και εργάζεται σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Στην αρχή είχε κάνει δοκιμή και με ένα φορτηγό. Τώρα να γυρίσω το slide να σας δείξω. Α, βλέπετε ένα φορτηγό που ανέβασε πάνω σε αυτές ε, οι γραμμές για να δείξει την ανθεκτικότητα τις γραμμές. Πώς μπορεί η μεταφορά χορτής να λύσει τα προβλήματα το σύγχρονο κόσμο. Ε, θέλω και να σας πω να κοιτάξετε καλά αυτό το slide για να καταλάβετε πόσο είναι ασφαλής ε, η τεχνολογία μας, από όλες τις πιάνον πιάνονται ρόδες ε, και αυτό δηλαδή, το, ε, τα οχήματά μας δεν μπορούν να φύγουν ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Ε, δηλαδή δεν μπορεί να το συμβεί τίποτα. Είναι πάρα πολύ σταθερά. Γι' αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα τρένα. Ε, πιο αποδεικτικοί κινητήρες, ναι φυσικά, αλλά εδώ πρέπει να λάβουμε ύποψη ε, ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της, της κατανάλωσης καύσιμων είναι η αντίσταση του αέρα. Δηλαδή, όσο και μεγαλύτερο κινητήρα θα το βάλουμε, αν δεν θα βγάλουμε αυτό το αντίσταση αέρα, δεν θα φτάσουμε στο στόχο για μικρή κατανάλωση, για να είναι οικολογικό και οικονομικό. Το τροχαίο υλικό της μεταφοράς χορτίσης δεν, προ... δεν έχει προβλήματα με την αναταράξη στο αέρα στη γη. Αν προσφέσουμε σε αυτό το μοναδικό σούπερ αεροδυναμικό σώμα, τότε υπάρχει δυνατότητα να επιτυχθεί η αεροδυμική απόδοση που ήταν... Προ, προηγουμένως αδύνατη. Ναι, το βλέπετε ότι στο αυτοκίνητο 04 ε, είναι αερο, αεροδυναμική α, δύναμη, δηλαδή πόσο χτυπάει αέρας. Πολύ, ναι, κάνει κόδρα ο αέρας στο αυτοκίνητο, ...το φερνάρι το αυτοκίνητο. Και στο Unibus υπεργρήγορο, μόνο 0, 0, 65, γιατί ο αέρας πέφτει προς τα α, πάνω και κάτω. Α, αυτή είναι η, η διαφορά ε, της τεχνολογίας μας. Ας δούμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς του δεύτερου επιπέδου. Εννοείται ο, όσο πιο μεγαλύτερη ταχύτητα, ε, περισσότερη έχει κατανάλωση ενέργειας. Ε, γι' αυτό υπεργρήγορο που φτάνει ταχύτητα 500 χιλιόμετρα την ώρα, που βλέπετε την δεξιά, ε, έχει 0,93 κατανάλωση κιλα στο επιβάτη και στο, ε, αυτό που πάει μόνο με ταχύτητα 100 χιλιόμετρα την ώρα, αριστερά, μόνο 0,12. Αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ χαμηλός ο κόστος, που δεν μπορούμε να φτάσουμε ποτέ πάνω στη γη. Στο πρώτο επίπεδο, έτσι, που πάμε κανονικά. Το ερώτημα που τύφεται συχνά είναι πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών που ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Να είπαμε ότι το όχημα μας είναι πολύ ασφαλής. Εδώ, διάγραμμα δείχνει το σύστημα αντι, ε, εκτροχιασμού το οποίο παρέχει πλήρη αξιόπιστο έλεγχο της κίνησης. Και θα το δούμε αυτό. Ε, βλέπετε το ε, SkyWay, ε, είναι το πράσινο χρώμα. Και είναι το πιο ασφαλής όχημα. Και αυτό δεν είναι απλά στο χαρτί. Θα το κοιτάξουμε αυτό. Στην κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες έδαφους ή ακόμα και να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφορά χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα. Ας δούμε προσεκτικά τα συγκριτικά χαρακτηριστικά το πλεονέκτημα της μεταφοράς χορδής είναι προφανές. Το πρώτο είναι κεφαλούχες δαπάνες, λειτουργικές δαπάνες, δεύτερο περιβαλλοντική μόλυνση, επικινδυνότητα, δηλαδή ατυχήματα, ενεργειακή κλάση κατανάλωση ή μεταφορική ικανότητα. Τώρα όλα αυτά θα το δούμε, θα συγκρίνουμε. Παρακαλώ δώστε προσοχή στα εικονίδια, διότι θα ακολουθούμε slides με σχετικά διαγράμματα όπου ε, για σύγκριση μεταφορών. Η Skyway βλέπετε πράσινη, ναι. άλλα Τα... εδώ αεροπλάνο βλέπουμε, μαγνητική. Αυτό μόνιμη, Να, θα το κοιτάξετε γρήγορα. Σχετικά με κεφαλούχες δαπάνες, το όχημα που λειτουργεί με μαγνητική αιώρηση, έχετε καταχειρώσει την πρώτη θέση με μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τα έξοδα. Είναι πολύ ακριβό όχημα γι' αυτό και ε, μάλλον το φτιάξανε νομίζω σε δύο χώρες μόνο με μαγνητικό μαξιλάρι, επειδή έχει πάρα πολύ... Ακριβό έξοδα και πριν να μ, βγάζουν τα. να πάρει η εταιρεία απόσβηση, ε, όχι η εταιρεία τη χώρα που έχει παραγγείλει, πάλι έρχονται μετά σερβις κλπ. Και λιπάκια. αυτά είναι πάρα πολύ ακριβά. Ε, το Sky, Skyway κερδίζει εδώ επειδή είναι το πιο οικονομικό. Πάμε παρακάτω. Ε, καθώς και στις λειτουργικές δαπάνες, με διαφορά ότι δεν έχει τόσο μεγάλη διαφορά με τα άλλα οχήματα, παρόλα αυτά διαφορά, αυτή είναι στοιχειώδης σε σχέση με την τεχνολογία Skyway, η οποία έχει λιγότερες δαπάνες. Ε, σχετικά με την περιβαλλοντική μόλυνση, τα οχήματα της Skyway έχουν και πάλι την πρώτη θέση ως τα πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα. Και είναι εμφανή σε μεγάλη διαφορά σχετικά με τις οδικές μεταφορές. Ε, επίσης, φιλικότητα προς το περιβάλλον για τη φύση, οι τεχνολογίες μεταφοράς τύπου χορδών έχουν σχεδόν μηδενικές αρνητικές περιοδικές επιπτώσεις επιτρέποντα τι αερογραμμέ να βρίσκονται σε παροχέ με αυστηρού περιβαλλοντικού κανονισμού. Σύμφωνα με το διάγραμμα, το τελευταίο καταναλώνει την μεγαλύτερη ενέργεια. Ακολουθούν τα οχήματα μαγνητική εορίσεις, το αεροπλάνο, τα οδικά οχήματα, ο σιδηρόδρομος και τέλος το α, μεταφορικό Skyway. Στην μεταφορική ικανότητα βλέπουμε πως ε, την πρώτη θέση ε, την κατέχει και πάλι η Skyway, ενώ ακολουθούν το μετρό και το τραμ. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε πως τεχνολογία SkyWay είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν μα, μετρήσουμε το χρόνο που θέλουμε, ε, θέλουν οι επιβάτες για, τη, ε, για να επιβαστούν, τότε σίγουρα η SkyWay καταχω... κατοχυρώνει την θέση ως το πιο γρήγορο οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα, ειδικά που, ε, σχετί... ειδικά που σχετίζει με την μεταφορά ανθρώπων, πρέπει να πειράσει πολλές δοκιμές. Η τεκμήριωση που επιβεώνει ότι η μεταφορά χορηγή έχει πειράσει τις δοκιμές, μπορεί να βρεθεί εύκολα στην εσύσυλίδα. Mm. Και μέχρι στιγμής έχουν κατασκευιστεί 12 είδη μεταφοράς, τα οποία έχουν πειράσει με επιτυχία την πιστοποίησή τους, αναμένουν τους άλλα τέσσερα είδη, τα οποία θα μας παρουσιάζει η εταιρεία στο προσεχώς, προσεχές μέλλον. Τώρα βλέπετε ότι εμεί. Έχουμε μόνο 12, 15 στάδια και εμείς βρισκόμαστε στο 14ο, που ξεκινήσαμε το 2014 και ε, σε λίγο θα τελειώσουμε 14ο στάδιο. Εδώ είναι πάλι η είδη μεταφοράς που σας είχα πει, σε δύο slide. Ε, και... Okay, okay, okay. Η τεχνολογία μεταφοράς χωρίς έλαβε 83 διπλώματα ευ ευρεσιτεχνία και σε 18 χώρες από το ΙΠΑ μέχρι την Κίνα. Και εδώ μπορεί να δείτε μερικά. Ναι, είπαμε 83 διπλώματα. Θέλουμε <laughs> 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 πολλά σλάιτ για να τους βγάλουμε. Επίσης έχουμε και κτίριο με ειδικούς, με μηχανικούς που σχεδιάζουν ε, τα όχηματά μας. Στην ειδική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατεβαστεί α, 12 σύνθητα μηχανήματα, εμπορηματικά και επιβατικά αστικά, υπεραστικά, υψηλή ταχύτητα και υπέρ υψηλή ε, τώρα και αν μετρήσουμε αυτέ που βγήκαν σκέτο για, μόνο για αραβικά μοιράτα, δηλαδή μα σαν ίδιο σχήμα έχουν, αλλά μέσα έχει διαφορετική ρύθμιση, τότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε 14 μεταφορικά μηχανήματα. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το Eco Techno ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Κάθε χρόνο το εκαφές, χιλιάδες συγκεντρώνονται σε αυτό το χώρο για να δουν με τα μάτια τους τα επιτέγματα και σιγουρευτούν τι, πράγμα, τι πράγματι συμβαίνει. Το Σεπτέμβριο 2018 άρχισε η κατασκευή του κέντρου καινοτομία Skyport, η Unisky Stream Technologies, να πούμε τώρα, στα Ηνωμένα Αραβικά ημεράτα. Πρέπει να συνηθίσουμε στα καινούριε ονομασίε. Η εταιρεία μα λέγεται Unisky ή Unisky Stream Technologies. Το κέντρο καινοτομία στη Σάρζα είναι ευρυντικό και παροϊκό σύμπληγμα. <συμπλέον> η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο. Φτάνει μια στιγμή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπόνηση των μεταφορών, υπάρχουν έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα μία μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και στα ημεράτα τώρα πολύ χρησιμοποιείται αυτό. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις είναι μία νέα λέξη στο πολυοδομικό σχεδιασμό. Όλε οι εταιρείε που ξέρετε, σαν αυτέ που βλέπετε εδώ, ξεκινήσαν από το μηδέν στην αφιτήρα τους. Κανένα ποτέ δεν φανταζόταν ότι μία μέρα θα έφτασαν στο επίπεδο που, είναι, που βρίσκονται τώρα. Έτσι και η τεχνολογία μας κάποια στιγμή θα, θα φτάσει σε πολύ μεγάλα ύψη. στα μεγάλα ύψη. Γι' αυτό τώρα μην χάσετε την ευκαιρία σας, επειδή οι μεταχείες αφού βγούνε στο ΕΠΙΟ δεν θα έχουν την ίδιες τιμές, αλλά η τιμή τους θα α, αβαίνει, ανεβαίνει καθώς θα ανεβαίνει και η αξία της εταιρεία. Τώρα να πάμε... Αυτό ας να μην σας λέω. Μπορείτε να γράψετε ερωτήσεις που έχετε και θα προχωρήσουμε στα νέα. Είναι αρκετά εδώ, είπαμε. Θα ανοίξω εγώ τα νέα. Γιατί μας βγήκανε πολύ ωραία νέα. Βγήκανε και κάποια σήμερα καινούρια. Τα. Να κοιτάξω στο chat. Ερωτήσει που δεν βλέπω. Οπότε προχωράμε. Οκ. Okay. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς, η, ομάδα, η ομάδα της uh, κοινότητας κοινότητας Skyward Community ετοίμασε μία εκδήλωση μεγάλης... μεγάλος κλίμακας. Ε, Skyward Community, εκατομμύρια... εκατομμύριες καρδίες. Ε, και τώρα... Θα, γίνουν, ε, θα γίνει κλήρωση δώρων ε, μεταξύ συνεργατών ε, και όποιο ε, όποιος θα συμμετάσχει. Ναι. Παρουσίαση της ομάδας και και γνώριμα με αυτούς που εργάζονται για βελτίωση της ε, κοινότητας και δυναμικής ανάπτυξης της. Θα γίνει ε, ομιλία 22 Δεκεμβρίου, βλέπετε και εδώ στην εικόνα, το 22 Δεκεμβρίου, στις 5 η ώρα, ε, από τις 5 μέχρι τις 8 της Μόσχας. Δηλαδή, εμείς πάμε ε, μία ώρα μπροστά. Δηλαδή, 5 η ώρα, ή 6 θα είναι με τη δικιά μας. Ναι. Όχι. Συγγνώμη, εμεί πάμε πίσω. Πέντε ώρα τη Μόσχα, σε εμά θα είναι τέσσερι. Ναι, τέσσερι. Και μόνο εμεί έχουμε διαφορά. Ε, ομιλία θα γίνει α, πιθανόν με ρώσικη και αγγλική γλώσσα. Δεν αναφέρει εδώ το νέο. Και θα, χαρι... θα κάνουν τώρα οι μετοχές της εταιρεία. Όποιο ενδιαφέρεται μπορεί και να μπει μέσα στα νέα και να πατήσει μετάφραση. Για αυτό το νέο να διαβάζει πώ θα γίνουν διαγωνισμού, αλλά πώ μπορείτε να συμμετάσχετε. Θα μάθω και θα ξαναδιαβάζω και εγώ αυτά μου βγήκε μόλι σήμερα τα νέα, αλλά να σα πω και πιο σημαντικές, σημαντικά νέα πιο στο, στα επόμενα slide. Έχουμε και τώρα. Α, έχουμε και λίγο slide από τη καινούρια γραμμή. Αυτή είναι τέταρτη γραμμή. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη ένα από τα πιο σημαντικά στάδια του κύκλου ζωής τη περιψωμένη διάβαση. Οι εργασίες, οι καταστάσεις, χάρη στη ε, στενή Συνεργασία με τον ανάδοχο. Τώρα να, σ, να αλλάζω και τα σλάιτ για να δείτε. Έβαλα πολλά σλάιτ. Σε αυτή τη γραμμή είναι πολύ διαφορετική. Με τον ανάδοχο ε, ε, και τη συνέπεια, η εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων τη διαδικασία. Συγγνώμη, έκανα μετάφραση με το Google και μήπως δεν είναι τόσο καλή. Η U-Sky Transport πλησιάζει στην ολοκλήρωση της κατασκευής ενός συγκροτήματος μεταφορών και υποδομών συνολικού μήκους άνω, που, άνω των 2,5 χιλιόμετρων. Αυτό είναι πάνω από 2,5 χιλιομέτρων και μπορούν... Δηλαδή, αυτή είναι η τέταρτη γραμμή. Ότι περιμένουμε και τρίτη γραμμή, εδώ βλέπετε στην εικόνα δεξιά που είναι ράγες και εκείνη η γραμμή γίνεται, εκείνη η τρίτη και αυτή που φτιάχνετε εδώ, τέταρτη είναι, δηλαδή ταυτόχρονα φτιάχνονται διαφορετικέ διαφορετικές γραμμές με διαφορετικές ιδιότητε. Έτσι έχει αποφασίσει η εταιρεία, γιατί α, πρέπει να είμαστε σε όλα έτοιμες και να είμαστε καλύτεροι από όλες οι εταιρείε που μπορούν ε, να προσφέσουν ε, αυτό το είδος ε, σαν τέτοιο, πα... παρόμοιο είδος μεταφοράς. Βλέπετε οι εικόνες, μπορείτε να δείτε και πάλι στα νέα τις εταιρεία. Και θέλω να σας πω, όταν βλέπετε τα νέα, πρέπει απαραίτητα να βάλετε σε αγγλική γλώσσα ή κάποια άλλη που... Ε, όχι μόνο η ελληνική, γιατί με ελληνική γλώσσα δεν βγαίνουν νέα. Και να σας πω τώρα για την προσφορά για πρώτο χρονιά, που μας κάνει ητηρία, ητριεκή, ητριεκή, η Τηρία Παραδοσιακή Πρωτοχρονιάτικη Προσφορά, Share in Τακ. Να ανοίξω λίγο πιο μεγάλα τα slide για να το ανέφερα εδώ πάνω στο slide για να μπορείτε να βλέπετε και εσείς. Για να, ευχαριστούμε, για να ευχαριστήσουμε τους συνεργάτες μας α, για την υποστήριξή τους και για να σας α, ευχηθούμε καλή χρονιά, συνεχίσαμε την προσφορά ε, για πρώτο χρονιά. Ναι. Με αυτό μπορείτε να υποστηρίξετε το έργο με έκπτωση 1 προς 80 και να μοιραστείτε την πρόσβαση στις, στις προσφορές με τους φίλους μας μέχρι 13 Γενάρη. Ε, τώρα ποιοι ποι συνεργάτες μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή την προσφορά. Οι πιο, σι, πιο ένεργοι συνεργάτες, ναι. Το πρώτο είναι χρήστες ε, στην ιδιότητα του στο να πούμε σε βαθμό leader, σε μετάφραση με το Google εδώ, σε βαθμό leader, ανεξάρτητα από το ύψος των προσωπικών επενδύσεων. Δηλαδή, δεν πειράζει πιο, ε, πόσο επένδυση έχει κάνει, όποιος έχει leader και απάνω, έχει αυτή τη προσφορά. Επίσης, χρήστες που από την 1η Ιανουάριο 2022 μέχρι 13 Ιανουάριο 2023 έχουν υπενδύσει προσωπικά και έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον χιλιάδες δολάρια στην πρώτη γραμμή, δηλαδή όγκο ε, δικιά σα για ένα χρόνο, όγκο τη δικιά σα επένδυση και επένδυση πρώτη γραμμή σα, 2.500. Και αυτοί παίρνουν αυτή την προσφορά. Χρήστε ε, του προσωπικού λογαριασμού άνω των 55 ετών και χρήστες που έχουν επαλυφευμένα παιδιά. Όποιος έχει βάλει στον πακόφι στο το παιδιά, πάλι και αυτοί θα έχουν α, αυτή τη προσφορά. Σημείωση. Αν αγοράζετε κάποιο από τα πακέτα και τορίστε τρία κοπόνια πριν από τις 22 Δεκεμβρίου, θα μπορείτε να εκδώσετε ξανά το πακέτο και τα κοπόνια δώρο. Δηλαδή, η προσφορά, το ξαναλέω, μέχρι 13 Ιανουαρίου, βλέπετε γράφει και με κόκκινο, αλλά αν να χρησιμοποιήσετε αυτή τη προσφορά μέχρι 22 Δεκεμβρίου, σας δίνει πάλι η εταιρεία ε, το κουπόνι. Ή μπορείτε να χαρίσετε ή ε, να χρησιμοποιήσετε μόνοι σας. Προσφορά λέγεται thank you. .Eh, τρεις προσφορές, ναι thank you 20.000, δηλαδή 20.000 μυρίδια για 250 δολάρια ε, τη φορά, δηλαδή κατευθείαν πληρώνουμε, ή για 50 δολάρια το μήνα, 5 μήνες. Αυτά είναι για 20.000 μυρίδια. Ε, για 40.000 μυρίδια ή 500 δολάρια με, με τη μία πληρώνουμε, ή 100 δολάρια 5 μήνες, κάθε μήνα 100. Ε, προσφορά thank you 80.000, 80.000 μυρίδια ή 1.000 δολάρια δίνουμε με τη ή 20 δολάρια, ο, oh, 200 δολάρια για 5 μήνες, 5 μήνες από 200. Και α, γράφει η τηρία. Για άλλη μία φορά σας ε, συγχαίρουμε σι, ναι, και σας ευχόμαστε να τελειώσει με την επιτυχία η φοιτηνή χρονιά και να ξεκινήσει ένα επιτυχημένο 2023, όπου σαν περιμένουν νέες εκδηλώσεις και ευκαιρίες μαζί με την κοινο, κοινότητα του Skyward Community και καλές διακοπές και καλές γιορτές. Αυτό μας έχει ανακοινώσει η τη ε, τελευταία, αυτό, τελευταία αυτό το νέο. Ε, γι' αυτό να περιμένουμε στον Πακόφης την προσφορά, για να μπορούμε ε, να χρησιμοποιήσουμε ή να κάνουμε δώρο για Χριστούγεννα σε κάποιους ανθρώπους από την πρώτη γραμμή. Ναι, δεν σας ανάφερα εδώ, μπορούμε να χαρίσουμε, να κάνουμε δώρο στη πρώτη γραμμή, όποιος έχει κουπόνια. Και σας ξαναλέω, αν το κάνετε αυτό μέχρι 22 Δεκεμβρίου, σας ξαναδίνουν ξανά το κουπόνι. Αν δεν θα κάνετε μέχρι 22 Δεκεμβρίου, τότε έχετε ένα κουπόνι για να χρησιμοποιήσετε μόνοι σας. Ένα ή τρία, ενώ πάντως είναι μία προσφορά για να χρησιμοποιήσετε μία φορά. Έτσι δεν σας δίνουν δεύτερη. Γι' αυτό χρησιμοποιήστε κάντε δώρο σε γνωστού σα, ε, κάντε του ευτυχισμένου, γιατί α, για να έχουν μερίδια τέτοιε εταιρείε που παγκόσμιε εταιρείε, που έχει μεγάλο μέλλον, που φτιάχνει, εγώ σα έδειξα και πριν φωτογραφίε, πόσα ε, ε, ταυτόχρονα φτιάχνει έργα, δηλαδή δοκιμαστικά ακόμα. Και ήδη θέλω να σας φημίσω ότι έχουμε τέσσερις προπληρωμένα έργα που ήδη είναι σε εργασία. Ε, αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία μας θα προχωρήσει και θα εκπλωτήσει και εμείς μαζί της. Έτσι. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετάσχατε σήμερα στην παρουσίαση ε, για την προσοχή σας και ε, την επόμενη φορά θα είναι μαζί σας Μαρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.